Η ευθύνη για την εφαρμογή των όσων προβλέπονται από την νομοθεσία αλλά και για την υποστήριξη του πρωτογενή τομέα, τη συνοτροφία συγκεκριμένα, είναι αρμοδιότητα του αρμόδιου δημοτικού γραφείου, το οποίο άλλωστε μελέτησε και προώθησε την λύση τη εγκατάσταση για τα ανεπιτήρητα ζώα, όπω μα δήλωσε ο Γιάννη Θαλασσινό. Εκτό από την προστασία του περιβάλλοντο, η οποία είναι ο κυρίαρχο στόχο, υπάρχει και η προστασία του ζωικού κεφαλαίου, το οποίο μάλιστα είναι σε υπερπαραγωγή στην περιοχή μας. Κύριε Φελασσινάν, το θέμα καταρχήν είναι αυτό των ανεπιτήρητων ζώων και οι παρεμβάσεις που γίνονται στο δημοτικό διαμέρισμα του Πηλίου προκειμένου να αντιμετωπιστεί αυτή η κατάσταση, η οποία είναι χρόνια και έχει προκαλέσει αρκετές ζημιές. Πείτε μας καταρχήν τι περιλαμβάνουν οι καταστάσεις, πώς πρόκειται να λειτουργήσουν και πώς θα συμμαζευτεί η κατάσταση που επικρατεί αυτή τη στιγμή, κυρίως στον ορεινό. Λοιπόν, κοιτάξτε. Όλη η ιστορία ξεκινάει, υπάρχει νόμος, ο 4039, ο οποίος έχει να κάνει με την προστασία του περιβάλλοντος. Δηλαδή, το ζουμί, ο πρωταρχικός σκοπός που γίνεται όλο αυτό το σύμπλεγμα ενεργειών και δράσεων κτλ. Με τα έργα τα οποία υπάρχουν από δίπλα, έχει να κάνει με την προστασία του περιβάλλοντος. Τι νόμος? Άρα, τι υπόχρεωση ως Δήμος να εφαρμόσετε? Δεν εμπίπτει στην έννοια των υποχρεώσεων, είναι στο δυνητικό κομμάτι τέλος πάντων. Αλλά είπαμε να το κάνουμε αυτό το πράγμα γιατί έχουμε ένα δάσος γύρω-γύρω όλο το νησί, το οποίο με την αρρώστια ξέρετε ότι έχει διαλυθεί. Οπότε η μόνη μας ελπίδα στο να αναπτυρωθεί αυτό το δάσος, αυτός ο δασικός πλούτος και να παραμείνει αυτό το δάσος, να μην συρρυκνωθεί πάρα πολύ. Αυτό τι σημαίνει? Ότι θέλουμε μικρά δεντράκια τα οποία αυτοφυώς βγαίνουν να μην τα φάει η αδέσποτε κατσίκα, να το πω έτσι, ή οτιδήποτε άλλο. Αυτό είναι το ένα κομμάτι. Το δεύτερο κομμάτι είναι οι κλασικές. Από αρχαιότητα των χρόνων, εισβολές κατσικιών μέσα σε φρουτόδεντρα και δεν συμμαζεύεται αλωνών, ας πούμε, τα οποία μπαίνουν και κάνουν καταστροφές και πλακώνονται μεταξύ τους κτλ. Λοιπόν, λύση και στα δύο αυτά προβλήματα, αλλά κυρίως σαν. Κύριο κριτήριο τέλος πάντων για να γίνει αυτό το πράγμα, είναι η προστασία του περιβάλλοντος και κυρίως του δάσους. Οπότε. Και των ίδιων των κτηνοτρόφων, κύριε Θαλασσινέ, μιας και των ίδιων των κτηνοτρόφων, γιατί συχνά η σήμανση των ζώων, της ιδιοκτησίας τους δηλαδή, δεν είναι και πλέον ενδεδειγμένη, με αποτέλεσμα να υπάρχουν και αντιπαραθέσεις μεταξύ τους, δηλαδή σε ποιον ανήκει το ζώο ή όχι κτλ. Αυτή η ιστορία. Η ιστορία είναι σύμφωνα με τον νόμο ζώο, το οποίο δεν έχει αυτό το κίτρινο σκουλαρίκι πάνω του, δεν ανήκει σε κανέναν. Τελεία. Μπαίνει να έχει 100 σημάδια, είναι αδέσποτο. Για να τα ξεχωρίζει τώρα ο νόμος, αντί να τα λέει αδέσποτα κατσίκια, τα λέει ανεπιτήρητα, σε μια ορολογία να ξεχωρίζει το σκυλί το αδέσποτο με το ανεπιτήρητα μυρικαστικά τέλος πάντων, γιατί έχουμε και περιπτώσεις αγελάδων, μοσχαριών. Λοιπόν, έρχεται λοιπόν ο νόμος και σου λέει το εξής. Φτιάξε ένα πρόχειρο στάβλο, τελείως πρόχειρο εννοείται, όσο δυνατόν μια περίφραξη και μια εντελώς υποτυπώτη κατασκευή. Αυτό μπορέσαμε και το χτίσαμε βασιζόμενοι στον νόμο του Σκανδαλίδη, ο οποίος όταν ήταν Υπουργός Γεωργίας νομιμοποιούσε καταλήματα τα οποία ήταν εντελώς πρόχειρα, για να μην χρειαστεί άδεια οικοδομής. Βρήκαμε λοιπόν ένα χωράφι το οποίο είναι στο Μεσόβουνο, εδώ από πίσω, κοντά στο βιολογικό καθαρισμό του Πηλιού. Δεν υπήρχε άλλο χωράφι το οποίο να είναι πρόσφορο κομμάτι γης για να κάνουμε αυτό το πράγμα. Γιατί αυτό έχει κάποια στάνταρ. Δηλαδή δεν μπορεί να το κάνει κοντά σε σχολεία, πρέπει να 500 μέτρα από οικισμού κτλ. Είναι προδιαγραφέ ο νόμο. Ωραία. Ψάχνοντα λοιπόν πριν κάνα δύο χρόνια, πού έχει ο Δήμο χωράφι δικό του, το οποίο να πληρεί αυτέ τι προποθέσει, να είναι μακριά από σπίτια κτλ. Αλλά να έχει νερό κτλ. Βρήκαμε αυτό το σημείο. Είναι ένα κομματάκι το οποίο το έχει ο Δήμο δικαίου εξ αρχαιοτάτων των χρόνων. Είχε φτιάξει και μια γούρνα μέσα. Άρα έχουμε και νερό έτοιμο. Φτιάξαμε λοιπόν ένα τελείως πρόχειρο σταυλίσκο, περίφραξη κτλ. Το τελειώνουμε τώρα όπου να είναι. Και η φιλοσοφία και η διαδικασία είναι η εξής. Εφόσον συλλαμβάνονται ζώα τα οποία δεν έχουν σκουλαρίκι ή έχουν σκουλαρίκι, αλλά είναι αδέσποτα, σε εισαγωγικά δηλαδή ανεπιτήρητα, εκτός της μάντρας τους, εκτός της προσοχής του ποιμένα, συλλαμβάνονται, μπαίνουν μέσα σε αυτό το σταυλίσκο, σε αυτήν την περίφραξη. Εκεί μέσα θα μείνουν 10 μέρες. Αν εμφανιστεί ο ιδιοκτήτης, έχουν σκουλαρίκια και τον ανακαλύψουμε, πληρώνει κάποιο πρόστιμο. Και τα ξαναπαίρνει πίσω τα ζώα του. Αλλά πληρώνει πρόστιμο. Αν πει ότι εγώ δεν θέλω να τα πληρώσω, κάνετε ό,τι θέλετε. Ή το ζώο δεν έχει σκουλαρίκι, το οποίο δεν ανήκει σε κανέναν, μετά από 10 μέρες γίνεται δημοπρασία. Αν βρεθεί κάποιο και δώσει λεφτά και τα πάρει, έχει καλώς, τα αγοράζει, τα παίρνει, τα κάνει ό,τι θέλει. Αν δεν βρεθεί κάποιο να τα αγοράσει, περιέρχονται πλέον στην περιουσία του Δήμου, μπαίνει δηλαδή σκουλαρίκι κίτρινο με τον κωδικό του Δήμου και πηγαίνουν στο σφαγείο και σφάζονται. Και από εκεί και πέρα ο Δήμος μπορεί να το δώσει σε φιλανθρωπικούς σκοπούς. Έχουμε ξεχωρίσει δύο, ο ένας είναι το Συσίτιο της Μητρόπολης και το άλλο είναι η παιδική σταθμή δική μας, η δημοτική, τα παιδάκια να τρώνε κατσίκι.
Με τους κτηνοτρόφους έχετε συνεννοηθεί για αυτή την κατάσταση πριν προχωρήσετε στην παρέμβαση? Κοιτάξτε, σύμφωνοι, αν διαφωνούν, έχουν ενστάσει? Όχι, δεν έχουμε συνεννοηθεί με κανέναν. Δεν τίθεται ζήτημα συνεννόηση εδώ πέρα. Έτσι κι αλλιώς όλοι ξέρουν ότι η ΚΟΣ υπερπαράγει. Το πρόβλημα που έχουμε στην κτηνοτροφία της ΚΟ είναι ότι έχουμε υπερβολική παραγωγή. Δηλαδή, έχει ο άλλος δικαιώματα για 100-200 ζώα και έχει άλλα 500 ζώα έξω πάνω στο βουνό, τα οποία τρώνε ό,τι βρούνε. Αυτό ότι περάσει το ξυρίζει. Η ιστορία μας είναι ότι αυτό πρέπει να μαζευτεί. Αν δεν είχαμε τόσο μεγάλο πρόβλημα με το δάσος, να σας πω τη μαύρη μου αλήθεια, μάλλον δεν θα ασχολιόμαστε και γι' αυτό δεν ασχολούμαστε. Όχι, και καλλιέργειες που οι οποίες. Ακριβώς. Ούτε υπήρχαν καλλιέργειες. Δεν ασχολιόταν κανένας τώρα, δεκαετία του 80, ήμασταν όλοι πεσμένοι μόνο στον τουρισμό. Μιλάτε τότε και τώρα, ναι. Για τώρα λοιπόν που ο κόσμος ξαναγυρίζει στα χωράφια, γίνονται καλλιέργειες, φτιάχνονται δέντρα, φυτεύονται, προσβλέπουν σε κάποιο έσοδο από τα δέντρα και τις καλλιέργειες κτλ. Η αδέσποτη κατσίκα έχει μεταφορθεί σε πρώτο κίνδυνο. Και του δάσους και της καλλιέργειας. Οπότε ερχόμαστε εμείς πλέον με αυτό το πράγμα, μας λέει ο νόμος ότι πρέπει να το κάνουμε αυτό το πράγμα και το κάνουμε. Αυτό είναι όλο.